Στο κόκκινο είναι η ανησυχία στη Λάρισα εξαιτία τη στάθμη του νερού στον ποινιό ποταμό, με τα στελέχη τη ΔΕΙΑΛ να βρίσκονται επιποδό, αφού αρχίζει να πλησιάζει το όριο ασφαλεία. Ναι, η στάθμη του ποταμού αυτή τη στιγμή είναι στα, σταθεροποιημένη στα 4,60 περίπου μέτρα, που με όριο ασφαλεία λήψη μέτρων ε, τα 5 μέτρα για την πόλη τη Λάρισα. Ε, κάπου εκεί στο γνωμό Τρικάλων έχει ξεφύγει από ό,τι ξέρω. Ε, Εμεί, αυτή τη στιγμή, είμαστε σε επιφυλακή. Εάν η στάθμη του ποταμού ανεβεί πάνω από τα 5 μέτρα, τότε λαμβάνουμε τα μέτρα που πρέπει. Τα οποία είναι κλείσιμο των θηροφραγμάτων, ώστε να μην μπει το νερό μέσα στο δίκτυο τη πόλη. Βροχή προβλημάτων όμω και στα παράλια του νομού από τη νέα έντονη βροχόπτωση. Για ακόμη μια φορά, Βελίκα και Αγιόκαμπο παραδόθηκαν στο έλεο τη κακοκαιρία. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ πλημμύρισαν και σπίτια. Στη Βελίκα, όπω βλέπετε στο βίντεο, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εγκλωβίστηκε στο σπίτι του και χρειάστηκε η επέμβαση τη πυροσβεστική, άντρε τη οποία με τον κουβά ενό σε σκαφτικού οχήματο του Δήμου κατάφεραν τελικά να του απομακρύνουν από το σπίτι. Στα λευκά ντύθηκαν οι ορεινέ περιοχέ του νομού. Στη Βερδικούσα το ύψο του χιονιού έφτασε το μισό μέτρο. Οι υπηρεσίε τη περιφέρεια δίνουν μάχη την ώρα που η περιοχή έμεινε και χωρί ρεύμα. Εξαιτία τη κακοκαιρία σήμερα όλα τα σχολεία τη Αλασσόνα παρέμειναν κλειστά. Άγιο είχαν στο μεταξύ και οι επιβαίνοντε λεωφορείου του ΚΤΕΛ που λόγω ολιστηρότητα που επικρατούσε στο οδόστρωμα νωρί το πρωί βγήκε εκτό δρόμου στην παλαιά εθνική οδό Ελασσόνα Λάρισα στο ύψο του 8 χιλιόμετρου.